Ανάψαμε φωτιά, μαγειρέψατε. Και θα έρθει άλλο ώρα να κάτσει να φάει, ε. Τι μα πάντα αυτό κάνει. Ναι, το λέμε, πρέπει να το λέμε όμως. Σπάσαμε καρύδα. Και θα έρθει να πει το φαγητό μου που είναι. Και μην ασχολείστε. Περιμένει το φαγητό να του το φέρουμε στο πιάτο. Ζητάει από τη Μέη, φέρε μου την καρύδα. Καρύδα, ναι, όχι, προστακτικά. Προστακτικά. Θα την έχει πιάτο. Ναι, επιτέλου, θα φάμε. Μπράβο. Ο Σπύρος μαγείρεψε. Μπράβο, Σπύρος. Και τα παιδιά μαζί στα ξύλα. Εγώ έχω λεφτά από κόλλη και έχω πάρει. Τώρα το κάναμε χυμά. Από τι σου λέει σε κάθε γέννη. Τι εννοείς. Όλοι μοιράμε. Γι' αυτό σου μοιράζουμε δύο ώρες. Και πας εδώ. Γυρίζω κατάκοπος. Και ενώ έχω ξαπλώσει, διαπιστώνω ότι είναι παντού σκουπίδια. Καρύδες. Τσόφια καριδών, κάποια άλλα αντικείμενα πρέπει να μαζευτούν, φύλλα. Κωνσταντίνος ήταν εκεί και καθόταν. Του λέω εγώ, Κωνσταντίνε, σε παρακαλώ, μάζεψε λίγο τα σκουπιδάκια αυτά, γιατί είναι κάτι πρέπει να κάνουμε στην καλύβα. Και μου λέει, δεν γουστάρω να κάνω τίποτα. Όχι, δεν είναι δεν γουστάρω, μου λέει ψέματα, δεν κάνω τίποτα, γιατί δεν μου μίλησε ευγενικά. Δεν θέλω, ρε! Σου φώναξε και σου είπε, δεν θέλω, ρε! Δεν σου είπαμε ωραίο τρόπο. Σου σολεύει, ρε, που δεν μιλάς σε κανένα, που είναι ευγενικότατος. Δεν θέλω, ρε! Το αντιλαμβάνεσαι, κοίτα εδώ πώς φωνάζεις, θα βγαίνουν οι φλέβες, σηκώνει η χέρια. Όλοι δεν έχουμε, εδώ είμαστε. Είπα ότι πάω ψαρεύω για να φας. Και δεν σέβεσαι τίποτα γιατί οι προμήθειες είναι μόνο ρύζι. Αυτό είπα. Μόνο ρύζι σήμερα και ότι είπε ψάρι δεν αφού αυτό μου είπε. Τρεις φορές μου το είπε. Ό,τι και να πω και καλημέρα να πω, τους ενοχλεί το κάπα. Λοιπόν, σου να θες για να πεις ότι βαρέθηκα, σας βαρέθηκα, φτάνει. Φτάνει ο πόλεμος, σας βαρέθηκα. Θεατρίνε, αγενέστατε, δεν τρέπεσαι. Που θες να μου λες για παιδεία. Και για παιδιά, για το ένα και το άλλο. Με τέτοια συμπεριφορά. Δεν μιλήσω για το παιδί σου, δεν μιλήσω για το παιδί. Μην ξαναμιλήσεις για το παιδί μου. Το καταλαβες. Αν δεν λοιπόν από εδώ, ως εδώ. Μην ξαναμιλήσεις για μένα. Εσύ είσαι άνθρωπος για να μιλές για παιδεία. Άχρηστε. Εγώ δεν είμαι πανεπιστήμιο. Τι έχεις τελειώσει. Τι έχεις τελειώσει. Πανεπιστήμιο δεν τελειώσει. Γελάει καλύβα. Γελάει και καλύβα. Προχώρα ρε άχρηστε από εδώ. Τροπή σου ρε. Τροπή σου. Σας παρακαλώ βοηθήστε μας. Αυτός ο άνθρωπος να μας απαλλάξει από την παρουσία του. Κλαίω σαν μικρό παιδί από τα νεύρα μου. Γιατί με πνίγει το δίκιο και δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Άκουσε με για να το τελειώσουμε. Τίποτα, το γουστάρω εγώ να το τελειώσω. Άκουσε με, άκουσε με λίγο ρε φίλε! Εσύ. Πιστεύω ότι το ξέρουμε. Με έχει πει... Επειδή αγαπάω την πατρίδα μου... Με έχει πει... Με έχει πει ότι δεν σέβομαι εγώ διαφορετικότητα, ενώ έχω φίλους με διαφορετικότητα. Και το γνωρίζουν όλοι εκεί έξω. Και παρακαλώ οι άνθρωποι από αυτούς μας ακούνε, έρχεται η ένωση. Αφήστε μας να χαρούμε και να χαιρόστε που μας βλέπετε σε ένα παιχνίδι επιβίωσης. Στείλτε τον κάπου αλλού τον κύριο αυτόν. Σας παρακαλούμε, σεβαστείτε. Μέχρι και ξανακλέψουμε. Στις μερίδες. Εγώ δικαιούμαι μισό. Και ο άλλος δικαιούται 3/4. Τώρα λες ψέματα και κόκκανε όλο. Άρα κάζει το σωλέδι, κλέφτη ρε. Δεν είπα για σωλέδι. Ο σωλέδις θα σε αυτό κάνει τη μοιρασιά. Ποιος όχι είναι δίκαιος. Κρεάζονταν οι άκρη. Άρχοντας σου κάτι ο σωλέδις. Μπορούμε άλλο ρε. Τροπή της κοινωνίας. Βλέπουν οι ανοιχτές μου αλήθη. Εσείς. Τροπή της κοινωνίας. Βγαίνουμε τα κινήματα στο ψέμα. Παίζεις με τρόπο της κοινωνίας. Προσβάλλεις διαφορετικότητα εσύ. Κοιτάξτε μπούλινγκ που μου κάνουν καθημερινά. Αυτό το δέχομαι από τη μέρα που ήρθα. Είναι όλοι έξαλλοι και με βρίζουν. Δεν προσφέρεσαι κανένα. Αλλά μέσα σε όλα η σορτσέλα είναι τέρμα πάνω. Έτσι, η σορτσέλα, δηλαδή τα μπουτάκια, νομίζω είναι τα πιο ωραία μπουτάκια φέτος. Τώρα μιλώντας για τη σορτσέλα. Έχει ωραία πόδια. Το τέλειο είναι στο συμβούλιο που. Το ωραίο πρέπει να δείχνει. Που έφυγε και μετά ξαναγύρισε για να κάτσει. Σηκώνει συνέχεια μετά και το. Παιδί μου, το για να μην το λερώσει. Και εμεί δεν κάνουμε το παντελόνι έτσι. Για να μην κάνει οι δίπλε, δεν κάνουμε το παντελόνι έτσι. Το προσαγωγό, αγάπη. Φαίνεται ο προσαγωγό, ο γυμνασμένο, ο σφιχτό, ο σοκολατένιο. Τότε η Μαρία δεν θα βάζε ούτε καν το σορτσάκι αυτό. Θα ερχόταν να τελείω με το εσόρ. Εγώ τη είπα, τι το βάζει. Δεν το βάζει. Φιγούλα από το σορτσάκι είναι για μα. Πρέπει κάτι να καλύψουμε. Πάντω μέχρι πριν πει ο Κωνσταντίνο ήταν ένα παιχνίδι εντάξει. Τη πλάκα. Ίσως και επιβίωσης. Με το που μπήκε έγινε παιχνίδι επιβίωσης. Okay. Αυτό είναι σωστό. Αυτό. Άμα είσαι μάγκας, επιβίωσες. Άμα επιβιώσεις. Θα λες, μη μιλάς,
Σεβάστο, έχω επιβιώσει από Κωνσταντίνο Εμμανουήλ. Το γελάτε. Και παίζει και ένα σενάριο, δεν είναι σίγουρο ακόμα. Υπάρχουν όμως κάποιες πληροφορίες ότι αν θα βγει από το ελληνικό, μπορεί να το βάλουν μετά και στο τουρκικό, στο βουλγάρικο, στο ρουμάνικο. Να κάνει και από εκεί ένα πέρασμα. Διεθνή καριέρα. Ναι, να του εξοντώσει όλους.